Κατηγορήθηκε ο Τάσος ο Κάκος ακόμα και για έλλειψη ανθρωπιάς. Θέλω να καλησπερίσω κατά την προσωπική μου άποψη τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή και τον άνθρωπο της χθεσινής ημέρας, τον κύριο Τάσο Κάκο. Κύριε Κάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω και τώρα που είστε στον αέρα για την τιμή που μας κάνετε και την αποδοχή της πρόσκλησης να κουβεντιάσετε μαζί μας και να συμμετέχετε στην εκπομπή μας με την ελπίδα και την προσπάθεια όλων να δώσουμε μια ερμηνεία σωστή στα όσα έχουν συμβεί από χθες και για την καλύτερη ενημέρωση ακόμα και των Ελλήνων φιλάθλων. Έλλειψη ανθρωπιάς είναι ένα θέμα το οποίο το άκουσα αρκετά σήμερα. Και κατηγορηθήκατε εχθές, κύριε Κάκο, γι' αυτό είναι και ο λόγος που θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να μπούμε μαζί σας σε μικροπολιτική, ήταν, δεν ήταν, κόκκινη, πέναλτι κτλ. Η offside. Έλλειψη ανθρωπιάς. Είναι ένα θέμα το οποίο χτυπάει άσχημα στα αυτιά όλων. Και λέω τώρα, και με αφορμή βέβαια τον πανηγυρισμό του Αγκάνθου, το σήκωμα της φανέλας, καλό θα ήταν να έχω την πρώτη τοποθέτηση από εσάς. Ναι. Δυστυχώς έθιξαν το πιο δύσκολο σημείο μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ να κατηγορηθώ για έλλειψη ανθρωπίας και ευαισθησίας. Ένας άνθρωπος που έχει δύο γιους και μάλιστα στην ηλικία του Άγγελου είναι πολύ δύσκολο. Όπως κάθε πατέρας θεωρώ ότι στο άκουσμα αυτής της είδησης πάγωσε. Έτσι κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε για αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, η ευαισθησία εξαρτάται από μια κίτρινη κάρτα. Θεωρείτε ότι εγώ τιμώρησα το μήνυμα στη φανέλα? Τι να πω, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν κανόνες και είμαι εκεί για να τους εφαρμόσω. Τώρα, δυστυχώς, μερικές φορές ο ρόλος μου είναι και άχαρος. Απ' την άλλη όμως πρέπει να τηρούμε και το δίκαιο. Ναι. Εάν δεν εφάρμοζα τον κανονισμό, υπήρχε παράβαση κανονισμού, υπήρχε τιμωρία για μένα. Εκτός από αυτό, είπαμε, πρέπει να υπάρχει και το δίκαιο. Η αντίπαλη ομάδα εύλογα μετά θα έλεγε ότι θα έπαιζε με ένα παίχτη παραπάνω. Εγώ θέλω να εφαρμόζω τον κανονισμό, θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους. Τώρα, αν αυτή η κίτρινη κάρτα ήταν η πρώτη, θα γινόταν όλη αυτή η κουβέντα? Όχι. Είναι μεγάλη συζήτηση. Όχι, βέβαια όχι. Δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση. Τελικά σκεφτείτε, αν αυτό που συζητάμε τώρα είναι το μήνυμα ή η κόκκινη. Άρα λοιπόν, τι να πούμε, κατηγορούμε για κάτι που, γιατί δεν σεβάστηκα τη μνήμη ενός παιδιού ή γιατί ο Άρης έμεινε με ένα παίχτη λιγότερο? Ναι. Και είναι κακό, δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω και να σας ευχαριστήσω, γιατί εδώ εμπλέκτηκε ο ανθρώπινος παράγοντας και που δεχθήκατε να μιλήσετε, γιατί ξέρετε ότι, και το απευθύνομαι στους φίλους τηλεθεατές, ότι είναι δύσκολο και γενικώς οι Έλληνες οι διαιτητές δεν έχουν την άνεση του ελεύθερου διαλόγου ή της ελεύθερης έκφρασης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί από τη FIFA, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπου γενικώς αποφεύγονται οι δημόσιες τοποθετήσεις. Να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την ειδική άδεια, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα. Και φυσικά τον Τάσο τον Κάκο που ήθελε να τοποθετηθεί, γιατί ήταν ένα θέμα τελείως διαφορετικό και ευαίσθητο. Αυτό το οποίο κατηγορήθηκε έλλειψη ανθρωπιάς. Πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά, κύριε Κάκο. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο εξής, ότι μιας και μιλάμε για τον ανθρώπινο παράγοντα και μιλάμε για αθλητισμό, για συναισθήματα και όπως αναφερθήκατε και εσείς έχετε δύο παιδιά στην ηλικία του αδικοχαμένου Άγγελου, ξέρω ότι στο παρελθόν καλό είναι αυτοί που τα κάνουν το ανθρωπιστικό τους προφίλ δεν το παρουσιάζουν γενικώς, αλλά θα επιμείνω εγώ γιατί έψαξα σήμερα να δω τι γίνεται ρε παιδί με την περίπτωση αυτή. Είδα λοιπόν ψάχνοντας ότι το πριμ το οποίο κατακτήσατε, το καρποθήκατε εσείς ως διαιτητής από τον τελικό του 2011, τον οποίο σφυρίξατε, δεν το κρατήσατε για εσάς, ούτε πήρατε δώρο στα παιδιά σας, το καταθέσατε στο παιδικό χωριό Σώστα, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος, στο ίδρυμα. Είναι σωστό? Στο ίδρυμα. Αυτό δεν ήθελα να βγει δημόσια. Ναι, αλλά εντάξει. Η διοίκηση των παιδικών χωριών έβγαλαν ανακοίνωση δημόσια και με ευχαρίστησαν. Εντάξει. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μείνουν και θα δώσουμε και κίνητρα και σε υπόλοιπους. Όπως επίσης και ότι, για παράδειγμα, διοργανώσετε ένα φιλικό αγώνα στην Κέρκυρα, από όπου κατάγεστε, και τα έσοδα του οποίου, με πολύ κόσμο, με 10.000 κόσμο, πήγαν στα παιδιά των δύο αστυνομικών, τα οποία είχαν χαθεί. Δηλαδή, βλέπω στο παλμαρέ σας, ας το πω έτσι, εκτός από τις διακρίσεις που έχετε σε ελλαδικό χώρο ή και στο εξωτερικό, στο Europa League, και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν βγαίνουν προς τα έξω. Και πραγματικά γι' αυτό ήθελα να μείνουμε σε αυτό το ανθρώπινο κομμάτι. Γιατί είναι καλό να μην παίζουμε ούτε με τις ανθρώπινες ψυχές, ούτε να λαϊκίζουμε, ούτε στο βωμό της στεναχώριας
να καλύπτουμε άλλα θέματα ή να προβάλλουμε οτιδήποτε μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει ανάλογα. Νομίζω ότι μέσα από το ποδόσφαιρο μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολλές κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκω, αυτό θέλω. Θέλω να αφήσω κάτι θετικό. Τώρα, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Κύριε Κάκο, να ρωτήσω κάτι. Στο παρελθόν είστε πολλά χρόνια διαιτητής. Γιατί μιλάμε καμιά φορά και αυτό για το οποίο κατηγορηθήκατε είναι η εφαρμογή του κανονισμού στο ακέραιο. Μέχρι κεραίας. Παιδί μου, θα μπορούσα να κάνετε στραβά μάτια. Είπαν πάρα πολύ, αφού ήταν ευαίσθητη η περίπτωση εχθές. Έχετε τηρήσει πάντα αυστηρά τον κανονισμό? Δηλαδή, στο παρελθόν έχετε διαφοροποιήσει, δεν έχετε τηρήσει μάλλον αυστηρά τον κανονισμό σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τις συνθήκες? Έχετε δίκιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμφωνώ με τον κανονισμό. Όταν όμως, όπως η χθεσινή περίπτωση, δεν μπορεί να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό που είχα κάνει διαφορετικό και δεν εφάρμοσα τον κανονισμό, χωρίς όμως να επηρεάσω κάτι, ήταν στον τελικό του 2009. Ήταν όταν οι ομάδες έφτασαν στη διαδικασία των πέναλτι, τότε έπρεπε να αποφασίσω εγώ σε ποια αιστεία θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Τότε δεν ήθελα να μεροληπτήσω, διότι στη μία αιστεία ήταν η φύλαθλη της μιας ομάδας, στην άλλη αιστεία της άλλης ομάδας. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν ήθελα να χρεωθώ κάτι. Οπότε έκανα τότε κλήρωση. Δεν το έλεγε ο κανονισμός, το εφάρμοσα από μόνος μου. Ήθελα να είμαι δίκαιος. 3 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2012, στα γήπεδα της Ουκρανίας και Πολωνίας, η UEFA εφάρμοσε αυτό. Αυτό που έκανα εγώ πριν 3 χρόνια. Ζήτησε στις περιπτώσεις αυτές ο διαιτητής να μην παίρνει θέση, να κάνει κλήρωση. Θεωρώ ότι ό,τι είναι προς το να υπάρχει δικαιοσύνη και μπορούμε να το εφαρμόσουμε, το κάνουμε. Στη χθεσινή περίπτωση δεν γινόταν να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν καθαρά θέμα κανονισμού. Μια στιγμή το κανονισμό, θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου από το Control να δούμε λίγο. Έψαξα και βρήκα, κύριε Κάκο, πώς, τι ορίζει ο κανονισμός με φωτογραφία, με αυτό το περίφημο με τη φανέλα. Βγάζω φανέλα ή επιδεικνύω κάτι. Να το δω και σαν εικόνα. Το έχω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με την εικόνα που έχω, αυτή που βρήκα σαν κανονισμός. Με εσάς στη γραμμή να μας περιγράψετε τι ορίζει ο ξεκάθαρος αυτός ο κανονισμός. Αν είμαστε έτοιμοι και μπορεί να φορτωθεί η συγκεκριμένη εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω. Ναι, εδώ βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει βγάλει τη φανέλα του πάνω από το κεφάλι του και είναι πίσω το λαιμό του. Ναι. Είναι κίτρινη κάρτα, όπως και πάνω στο κεφάλι να το και έχει. Πάνω στο να κεφάλι. Δίπλα ακριβώς είναι πάνω στο κεφάλι. Και το πρόσωπο να καλύψει πάλι κίτρινη κάρτα είναι. Είναι κίτρινη κάρτα. Ο κανονισμός θέλει η φανέλα να σηκωθεί μέχρι το λαιμό. Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε στη μία περίπτωση η φανέλα είναι πίσω από το κεφάλι. Στην άλλη περίπτωση έχει καλύψει σαν κουκούλα όλο το κεφάλι. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές είναι κίτρινη κάρτα. Πάμε και στην άλλη εικόνα. Στη μία την έχει βγάλει τελείως και την ανεμίζει σαν να είναι σημαία. Ασφαλώς και είναι κάρτα, δεν είναι? Βεβαίως. Όπως και την έχει βγάλει στο προστινό μέρος. Όταν περάσει πάνω από το κεφάλι η φανέλα ή καλύψει το πρόσωπο, είναι κίτρινη κάρτα. Ωραία. Και έχουμε και μία εικόνα η οποία δείχνει πού δεν είναι κίτρινη κάρτα. Εδώ την έχει σηκώσει μέχρι το πηγούνι του άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής, και πανηγυρίζει. Μέχρι εκεί έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Χτες προφανώς ο Αγκάθα δεν ήξερε τον κανονισμό. Είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Κάκο, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν βοηθάνε τους διαιτητές γενικότερα, ότι δεν γνωρίζουν μέχρι κεραίας τον κανονισμό, γιατί ο κανονισμός αλλάζει. Ναι, δεν νομίζω. Τώρα αυτός ο κανονισμός είναι παλιός. Οι ποδοσφαιριστές θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Έχω πει ότι όταν οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βοηθήσουν ένα διαιτή, τότε ένας αγώνας θα πάει τέλεια. Όταν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα, τότε θα έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Θα αλλάζατε κάτι από τη χθεσινή απόφαση? Αυτή που λέω, μόνο με τη φανέλα. Δεν θέλω να πάω σε άλλα. Να μην σας βάλω σε άλλο. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Είπαμε, πρέπει να τηρούμε το δίκαιο. Δίκαιο ήταν αυτό. Εάν δεν σφυρίζατε κίτρινη κάρτα, τι θα γινόταν την επόμενη μέρα? Για να ακούει ο κόσμος, γιατί θα σου λέει ο άλλος, εντάξει, ας έκανε στραβά μάτια. Θα είχαμε μεροληπτήσει σε βάρος μιας ομάδος. Και θα είχα τιμωρηθεί κι εγώ. Θα είχατε τιμωρηθεί? Βεβαίως. Είναι παράβαση κανονισμού και επισύρει τιμωρία. Μάλιστα. Αυτά είναι καλό να ακούγονται για να ξέρει και ο κόσμος που παρακολουθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, με μία τιμωρία ή με μία αντίστοιχη τιμωρία. Ωραία. Δεν ξέρω, είχα πει και θέλω να το κρατήσω αυτό. Δεσμεύτηκα ότι δεν θέλω να εμβαθύνουμε ή να πλατιάσουμε ή να πάμε σε άλλα θέματα. Δημοστέρη Καρμίρη, ξέρω ότι θες και εσύ να ρωτήσεις κάποια πράγματα τον Τάσο τον Κάκο από την Αθήνα. Το είπα και στους συναδέλφους που είναι εδώ και στους προσκεκλημένους. Δεν ξέρω, Δημοστέρη, αν είναι στην τηλεόραση, άμα στο πλάνο μας, αν μπορώ να τον έχω. Ή αν θέλεις απλά να ρωτήσεις αυτό που ήθελες να το ρωτήσεις. Ξέρω ότι για τη σχέση με τις, ότι ψηφίστηκε
και για άλλη μια φορά. Όχι, ο... εγώ πριν πούμε αυτό, Κωνστά. Δεν θέλω να πω σε άλλα πράγματα, ειλικρινά. Όχι, όχι. Πάλι στο θέμα το οποίο συζητούσαμε με τον κύριο Κάκο νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά αυτή την απόφαση για την κίτρινη κάρτα, που εγώ τον καταλαβαίνω, έκανε μια πιστή εφαρμογή των κανονισμών. Και έχουμε αυτή την σύγκρουση που συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, σπάνιες, αλλά συμβαίνει όμως, γιατί είναι μέσα στη ζωή, όπως είναι και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, ζωή, της σύγκρουσης του συναισθήματος με την πιστή εφαρμογή του γράμματος, της τελείας και της οξίας του νόμου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κάκο, επειδή θεωρώ ότι ο Αγκάνθο για μένα δεν μπορεί να με τον ξέρει τον κανονισμό, αλλά επειδή έκανε μια αυθόρμητη κίνηση, όπως του βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αν και εσείς, κύριε Κάκο, κάνατε το αυθόρμητο, κάνατε το αυτονόητο, αυτό που αντιλαμβάνομαι από τον πρόλογό σας ως πατέρας και το σέβομαι, ότι πραγματικά νιώθατε κι εσείς αυτή την βαριά ατμόσφαιρα του Βικελίδης, και με την ευκαιρία ανοίγω πολύ σύντομα και την κλείνω την παρένθεση, να συγχαρώ πραγματικά την οικογένεια του Άρη και βεβαίως όλο τον κόσμο, που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με τα κεριά όλοι στο χέρι στο Βικελίδης χθες, για όσους το είδαμε από την τηλεόραση, και βεβαίως και να εξάρω και τη στάση του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν παρόν και εξέδωσε και ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο αυτού του παιδιού. Επανέρχομαι λοιπόν, κύριε Κάκο, για να είμαι ακρηγορό, και σας ρωτώ, εάν το συνέστημά σας που εκείνη την ώρα έλεγε, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι πρέπει να παρακάμψετε το γράμμα του νόμου, πόσο σίγουρος είστε ότι ο παρατηρητής διαιτησίας θα προχωρούσε στην εφαρμογή των κανονισμών και δεν θα έλεγε μπράβο στον Κάκο που έτυχε σε συγκεκριμένη περίπτωση και λειτουργήσε με τον ανθρώπινο νου, με την καρδιά και το συνέστημα, μέσα σε αυτό το γενικότερο πόνο αυτής της οικογένειας του Άρη και του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου γενικότερα, που κρατήθηκε για ένα λεπτό σιγή πριν αρχίσει το μάτς. Εσείς κρατήσατε το ένα σκέλος. Αυτό το σκέλος, αν ήταν από μόνο του, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Εγώ δεν ήταν θέμα τιμωρία δική μου. Το θέμα είναι ότι δεν θα είχαμε αποδώσει δικαιοσύνη. Θα μεροληπτούσαμε εναντίον μιας ομάδος. Το κατάλαβα κι αυτό.